Όλη η μοίρα έφυγε. Θα έρθω σε αυτό. Λοιπόν, επιβάστηκαν στα λεωφορεία για να φύγουν για το. Για τη Σούδα. Πρέπει να μείνουν και κάποιοι πίσω. Mm-hmm. Έπρεπε να μείνουν κάποιοι πίσω, να πούμε, διότι τις ανάγκες του στρατοπέδου. Στρατόπεδο είναι ανάγκες, είχε Σκοπιές, είχε χίλια δύο πράγματα. Με τι κριτήριο επιλέχθηκε λοιπόν, δύσκολο ήταν το κριτήριο και για το Μανουρά και για το Φθενό, όπως μας διηγήθηκαν. Ποιους θα αφήσουμε πίσω. Τώρα ποιους θα αφήσουμε πίσω. Έπρεπε να μείνουν όμως κάποιοι. Υπάρχει λοιπόν ένας καταδρομέας. Δύο λεπτά. Εννοείς ότι κανείς δεν ήθελε να μείνει πίσω. Όχι. Όχι. Ήθελανε όλοι να πάνε στην Κύπρο. Ναι. Κατά πόσο μας διηγήθηκε ο Βασίλης ο Μανουράς, μια ηρωική μορφή του 1974 στη μάχη της Κύπρου. Και στην ουσία λειτουργήσε ως νούμερο 2 στην ιστορία του αεροδρόμου. Ναι. Λοιπόν, όπως μας διηγήθηκε ο Βασίλης ο Μανουράς, όσοι ήταν στο αναρωτήριο, ναι, σηκωθήκανε και είπαν και εμείς. Ναι. Να πάμε στην Κύπρο, να πολεμήσουμε. Και τώρα κάτι αντιστοιχείς μου βγάζει με το σήμερα. Ναι. Σήμερα θα είναι το ανάποδο. Ναι. Εάν ανακοινωθεί, όλοι θα είναι στο αναρωτήριο. Εντάξει, αστείευομαι. Δεν το νομίζω. Δεν το πιστεύω. Δεν θέλω να το πιστέψω. Ούτε, πιστέψω. Εγώ, αλλά λοιπόν, να δούμε και λιγάκι την ανθρωπογεωγραφία της εποχής εκείνης. Τι σήμαινε αυτό που είπε, σηκώθηκαν από το αναρωτήριο. Από το αναρωτήριο και είπαν να πάμε κι εμείς. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να δεις. Χαρακτηριστική περίπτωση ανδρός με έντονο και υψηλά, πολύ υψηλά το στοιχείο του πατριωτισμού. Ένας καταδρομέας λοιπόν, λέγεται Πατέλης. Αυτός λοιπόν δεν τον επήρανε στην Κύπρο. Όταν ξεκίνησαν τα λεωφορεία για να φύγουνε, κρεμάστηκε στη σκάλα που είχαν τα παλιά, τα θυμάσαι τα λεωφορεία, στη σκάλα του λεωφορείου, γιατί δεν ήθελε να φανταστεί τον εαυτό του εκτός της επιχείρησης. Όταν φτάνανε στο χωριό, μέσα στο Μάλεμε, φωνάζανε οι χωριανοί από τα καφενεία. Ότι τον παίρνετε μαζί σας. Ότι κάποιος κρέμεται στο ρε, παιδιά, κάποιος κρέμεται στο λεωφορείο. Κάποιος κρέμεται στο λεωφορείο. Κατεβαίνει ο Βασίλης ο Φθενός και του λέει: Δεν σου πω ότι δεν θα έρθεις. Δεν γίνεται, του λέει. Κάποιοι πρέπει να μείνουν πίσω. Όχι, θα έρθω. Πόση ώρα κράτησε η διαπραγμάτευση του Φθενού, όπως μου το έλεγε ο Βασίλης, με τον συγκεκριμένο καταδρομέα. Για πες. Πόση ώρα λες ότι κράτησε. Ναι, δεν μπορώ να το βάλει ο νους. Πάνω από 35 λεπτά. Τι λες. Ναι, γιατί ο άλλος επέμενε ότι εγώ θα έρθω στην Κύπρο. Και ο Βασίλης του λέγε: Των πραγμάτων δεν γίνεται να έρθει στην Κύπρο γιατί. Κριτήριο της παραμονής. Με συγχωρείς, Γιώργο, με συγχωρείς, ναι, να ολοκληρώσω. Το Μάλεμε ήταν πιο. Η παλαιότητα. Δηλαδή, όποιος ήταν να απολυθεί. Όταν ήταν σε ένα πολυθόν κοντά, δεν τους. Μάλιστα. Κάποιους τους πήραν όμως. Ναι. Όταν κάναμε την παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα, μετά την παρουσίαση, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι να τους βάλουν μια υπογραφή στο βιβλίο. Βλέπω μπροστά μου ένα τύπο ξερακιανό, με ένα μουσι, τα μάτια του σπιθοβολούσαν. Και πώς ήταν συγκινημένο. Τον έβλεπα, τον είδα, ήταν πολύ συγκινημένος. Κρατούσε λοιπόν ένα βιβλίο στο χέρι και μου λέει, εγώ είμαι ο Πατέλης. Α, εντυπωσιακό αυτό. Ναι. Καθότανε σε μία γωνιά, δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος, παρακολουθούσε την παρουσίαση του βιβλίου. Μου λέει, εγώ είμαι ο Πατέλης. Εγώ συγκινήθηκα πιο πολύ από αυτόν. Ζωντάνευε η ιστορία της σελίδας. Λοιπόν, και μου λέει, θέλω να μου υπογράψεις το βιβλίο. Ξέρεις τι έγραψα. Σε έναν αληθινό πατριώτη και ήρωα. Σε έναν αληθινό πατριώτη και ήρωα. Παρότι δεν πήγε, παρότι εσύ δεν θεωρείς. Πήγε, ναι, ναι, βεβαίως. Η επιμονή αυτού του ανθρώπου να πάει να πολεμήσει. Νομίζω φτάνει, δεν χρειάζεται τίποτα. Έχουμε άλλες τέτοιες περιγραφές, για να προχωρήσουμε εντάχει, έχουμε άλλες τέτοιες περιγραφές που δεν μπορούσαν να δεχτούν στρατευμένα παιδιά εκείνης περίοδου, που είναι και μια δύσκολη περίοδος στο στρατό.